έτσι ακριβώς δυστυχώς το αποτρόπαιο θέαμα αντίκρισε βοσκός, ο οποίος είδε από μακριά την φωτιά στο αυτοκίνητο και αφού πλησίασε στην περιοχή διαπίστωσε ότι πρόκειται για φλεγόμενο όχημα στο οποίο υπήρχε και απανθρακωμένο πτώμα. Στη συνέχεια, λόγω και της περιοχής εκεί, γνώριζε ο βοσκός ότι πρόκειται για συγκεκριμένο άτομο ο οποίος εκεί έχει τον χώρο εργασίας του, ειδοποίησε τον γιο του, ο οποίος στη συνέχεια κάλεσε την αστυνομία. Στη σκηνή μετέβησαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας όπου άρχισαν έρευνες. Θέλω να πούμε, αν και η αστυνομία δεν δίνει επίσημα τα στοιχεία του απανθρακωμένου πτώματος εν ώψη και των αποτελεσμάτων των δειγμάτων DNA που έχουν ληφθεί. Ωστόσο, εκεί στην περιοχή φαίνεται ότι αφού έφτασαν και συγγενείς του θύματος, πρόκειται για 61χρονο από το χωριό Μοναγρούλη που ασχολείται με κάρβουνα εκεί στην περιοχή και διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο ήταν πλησίο κοντά σε καζάν και άρπαξε φωτιά. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις φαίνεται ότι ο άτυχος άντρας προσπάθησε να εξέλθει από το αυτοκίνητο, ωστόσο δεν τα κατάφερε και τυλίχθηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα να καεί ζωντανός. Να πούμε ότι αυτοψία διενήργησε ιατροδικαστής Άγγελική Παπέτα, ενώ στην σκηνή παραμένουν αστυνομικές δυνάμεις ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της φωτιάς που ξέσπασε με αποτέλεσμα ο άτυχος 69χρονος να χάσει την ζωή του. Τώρα. Μάλιστα. Οι συνθήκες που μας περιγράφει η Σέρικα είναι δυστυχώς πάρα πολύ τραγικές. Ας ελπίσουμε ότι δεν υπέφερε πάρα πολύ ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ερικά, πολύ δυσαρεστή είδηση που μας μεταφέρεσε. Να πάμε στον